Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με ειδήσεις από το Μέγκα. Στην πρώτη, σάστησε, πάγωσε η Τζίμα με τα όσα έγιναν στο Χαλάνδρι και μετά να πάμε και στον ωραίο Βόλο, όπου ηλικιωμένος άντρας παριστάνει τον παπά και σε εξομολογάει, διώχνει τα μάγια ξεμάτιασμα με 800 ευρώ. Α, ξεκινήσουμε όμως με το Χαλάνδριο που Κινέζος επιτέθηκε σε πιτσιρίκια με μαχαίρι επειδή του πετάγανε νεράτζια στο μπαλκόνι. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα. Ένα σοκαριστικό περιστατικό είχαμε στο Χαλάνδρι. Ένας άντρας κινέζικης καταγωγής βγήκε στον δρόμο. Γιάννη Ρίγο άρχισε να κυνηγάει μικρά παιδιά με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει συλληφθεί, αποδέχθηκε αυτό που έκανε, τι είπε, πώς το εξήγησε? Ρένια, αν μου επιτρέπεις, έχουμε εξασφαλίσει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο φαίνεται ο 49χρονος Κινέζος να έχει βγει στον δρόμο και να απειλεί τα παιδιά κρατώντας το μαχαίρι ότι αν δεν εξαφανιστούν θα... Βγήκε στην πλατεία έτσι, τα πήρε στο κυνήγι με το μαχαίρι, θα σας κάνω, θα σας δείξω, ξέρω, στα κινέζικα, στα ελληνικά, ξέρω. Τους επιτεθεί. Λίγα καλά. Λεπτά νωρίτερα ο συγκεκριμένος άνδρας βγήκε από την πολυκατοικία του σπιτιού του, ναι, και άρχισε να κυνηγάει τρία παιδιά 13 ετών, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Τι του έκανα? Γιατί σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς είχε πετάξει νεράτζια στην πολυκατοικία στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που διαμένει. Να σου πω όμως ότι η επεισοδιακή ήταν και η σύλληψή του. Τα παιδιά ειδοποίησαν τους αστυνομικούς, έφτασαν στο σημείο, για 10 λεπτά τα κυνηγούσε και όταν τον εντόπισαν εκείνος προσπάθησε να ρίξει το μαχαίρι και να μπει μέσα στην πολυκατοικία του, αλλά τελικά του πέρασαν χειροπέδες. Όλα αυτά για τα νεράντζια. Μάλιστα, Γιάννη, μόλις ήρθε η αστυνομία, πέταξε το μαχαίρι. Έτσι. Να μην το βρουν επάνω του. Έχει συλληφθεί. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Επειδή του πετάγανε νεράντζια. Ευτυχώς που δεν έπιασε κανένα παιδί. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και λόκο. Έτσι. Μιας και λέμε για λόκο, πάμε και στον ωραίο Βόλο, πάλι στο Μέγκα, όπου καταγγέλουνε ηλικιωμένο άντρα ο οποίος παριστάνει τον παπά και κάνει ξεμάτιασμα με μισθό 800 ευρώ, με ροκάματο. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα. Αυτός είναι ο πόλεμος του σατανά, των δαιμόνων που θέλουν να με κατασπαράξουν και θέλουν να μην κάνω καλό στον κόσμο. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από πιστούς. Αυτοσυστήνεται ως ιερομόναχος ποιμήν. Αλλά σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, πρόκειται για έναν ψευτοϊερέα στη Νέα Ιωνία Βόλου, που προσπαθούσε να εξαπατήσει τους πιστούς αποσπώντας τους υπέρογκα χρηματικά ποσά. Τώρα, εντάξει, η καταγγελία είναι καταγγελία, μπορεί και να μην ισχύει. Αλλά όταν η ίδια η εκκλησία σου λέει δεν είσαι παπάς, κάτι δεν κάνεις καλά. Κάτι συμβαίνει. Έτσι. Πάντως από ό,τι τον βλέπω, λιτός είναι, ξύλινο σταυρό φοράει, δεν φοράει χρυσό. Ξέρω, κάποιος που μένει στο Βόλο γνωρίζει παραπάνω στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ποιες για τη γλωσσοφαγιά, για το μάτι, αυτά διαβάζω. Και δεν έχετε πάρει ποτέ χρήματα? Όχι, μα θα πάρεις χρήματα από έναν ο οποίος σου λέει δεν έχει να φάει. Όπως αποκάλυψε ο ταχυδρόμος πάντως, υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος του πως για ένα ξεμάτιασμα ζητούσε από 500 έως και 800 ευρώ. Το αν βρεθεί ένας άνθρωπος, αυτά που είπαν πριν 800 ευρώ. Ξέρω, αυτά τα παίρνει μετρητά, POS διαθέτει, μπορεί ο κόσμος να τα πληρώσει με κάρτα. Κάνει και διευκολύνσεις. I don't know. Να έρθει εδώ να τα δώσω πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα. Δεν είμαι του χρήματος. Όλο αυτό το οποίο γίνεται, δεν φταίει ο Σεβασμιότατος. Φταίω εγώ. Γιατί? Διότι είμαι εξορχιστής. Στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Live News, ο εν λόγω άνδρας ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο τις καταγγελίες που πέφτουν βροχή σε βάρος του, αλλά και τον λόγο που η τοπική εκκλησία καλεί τους πιστούς να αποφεύγουν κάθε συναναστροφή μαζί του. Με απείλησε ο Σατανάς, μου χτύπησε το τζάμι
και μου λέει θα σταματήσει να κάνεις κορκισμούς. Θα σε ξεφτελίσω και θα σε κάνω πάλι ρόμπα όπως έχω κάνει και παλιότερα. Πάνε κάνουν συμβούλια οι δαίμονες και μετά βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν. Όλο αυτό γίνεται ακριβώς γιατί είμαι εξορκιστής. Αρνείται κατηγορηματικά πως έχει λάβει το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για τις υπηρεσίες που όπως λέει προσφέρει. Ισχυρίζεται πως πριν χρόνια παρετήθηκε από κληρικός και απαρνήθηκε τον μισθό του για να αφοσιωθεί στους εξορκισμούς και το ξεμάτιασμα. Έπαιρνα μισθό για πολλά χρόνια, αλλά από μόνος μου παρετήθηκα. Γιατί ήθελα να ησυχάσω στο μοναστήρι μου, γιατί είμαι παλαιομορλογήτης. Στη συνέχεια βέβαια αποκαλύπτει πως εκδιώχθηκε και από άλλη Μητρόπολη, γιατί όπως λέει έκανε και εκεί εξορκισμούς. Μετά με δίωξε ο Μεσογέας, ο Λαβριωτικής, ο Νικόλαος, και επειδή έκανε εξορκισμούς και αυτά, οι δαίμονες. Τα κάνουν όλα αυτά, με δίωξε, ότι δεν είμαι καλός παπάς, ότι δεν είμαι ιερέας, ότι είμαι μαϊμού. Ο γραφικός φακός του thenewspaper.gr κατέγραψε και μια Κλέβει τον καταγγέλνουν και για ρευματοκλοπή, έτσι, στο μοναστήρι που είναι. Περίεργη διαδρομή καλωδίων ρεύματος από την κολόνα δημόσιου φωτισμού προς την αυτοσχέδια εκκλησία του. Οι κάτοικοι κατήγγειλαν πως επρόκειτο για ρευματοκλοπή, με τον ίδιο να απαντά πως οι γείτονες του παραχωρούν το ρεύμα τους. Ρεύμα, κοιτάξτε, μας δίνουν οι γείτονες εδώ πέρα όποτε ερχόμαστε. Δεν έχουμε ρεύμα εμείς κανονικό. Άρα σας δίνουν οι γείτονες. Οι γείτονες μας δίνουν, ναι. Χρήματα παίρνετε. Όχι, καλή μου, όχι. Τι, κοίταξε, ο χρόνος είναι φτωχός εδώ πέρα. Δεν έχω. Και το κεράκι θα βάλω αυτά τα χάλκινα βάλω. Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας ετοιμαζόταν να φτιάξει και μικρά διαμερίσματα πάνω από τον ναό και να τα εκμεταλλεύεται ως Airbnb. Σκοπεύετε να φτιάξετε και δωμάτια τα οποία να τα νοικιάζετε. Καλή μου, όχι καλή μου, αυτά είναι ψέματα. Προσπαθώ εδώ και 3 χρόνια να κάνω μια αίθουσα να πίνουν καφέ ο κόσμος. Όταν έρχομαι, μέσα στη βροχή, πού να κάτσουν. Η Ιερά Μητρόπολη μας προειδοποιεί ότι πρόκειται για πρόσωπο που δε μία σχέση έχει με την κανονική εκκλησία και επιχειρεί να εξαπατήσει τον λαό μας, εκμεταλλευόμενος το άδολο θρησκευτικό συνέστημα προς ικανοποίηση οικονομικών και άλλων σκοπών. Η τοπική μας εκκλησία καλεί τον λαό μας να αποφεύγει κάθε επαφή και συναναστροφή μαζί του, διότι κινδυνεύει να υποπέσει σε βαρύτατη πλάνη, προδήλωση και πολλαπλώς καταστροφική. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι με συκοφαντούν και με κατηγορούν και με λιδωρούν. Τους αγαπάω. Δεν έχω κακία στην ψυχή μου. Και ο λαός αυτός γίνεται με ευλογία του Μητροπολίτου Αθηναγόρου. Είναι βίντεο από τα θυρανίξια που έγιναν πίσω στο 2020 στην εν λόγω εκκλησία. Η Ιερά Μητρόπολη πάντως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως επρόκειτο για ένα ίδρυο αφιερωμένο δήθεν στον Άγιο Κυπριανό. Τώρα θα μου πεις, αυτός ήταν κάποτε παπάς, παρετήθηκε και τώρα είναι σόλο. Τον πολεμάνε και από την εκκλησία την κανονική, δεν ξέρω. Αν προκύψει κάτι με τις καταγγελίες, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Μιας και είμαστε όμως στα εκκλησιαστικά, θα πάω και στο Open και στην εκπομπή του Κουσουλού, όπου ένοχος, την ενοχή μάλλον, του Πάτερ Αντώνιου από την Κιβωτό του Κόσμου, ζητά ο εισαγγελέας. Για πάμε να δούμε ένα λεπτό βίντεο έξω από τα δικαστήρια. Το λόγο στο Βαγγέλη Τριάντη, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη για την Κιβωτό. Είναι η δίκη η οποία γίνεται για τα πλημελήματα. Όμως, Βαγγέλη, το σημαντικό, το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Καλησπέρα. Πέτρο, καλησπέρα από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου πράγματι σήμερα είχαμε εξελίξεις στη δίκη της Κιβωτού, σε μία από τις δίκες που είναι πρόκειται να γίνουν για την υπόθεση της Κιβωτού, όπου είχαμε εισαγγελική πρόταση από την εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Πλημμυλοδικείου Αθηνών. Είχαμε... Στο μεταξύ, από πίσω βλέπετε τι περνάει, βγαίνουν από τα δικαστήρια, έτσι, κόσμος, λαός. Εισαγγελική πρόταση ουσιαστικά ενοχής σε 5 από τις 7 συνολικές πράξεις για τις οποίες υπήρξε κατηγορητήριο. Υπήρξε εισαγγελική πρόταση ενοχής για ηθική αυτοργία ουσιαστικά του πατέρα Αντώνιου και κατηγορούμενων φυσικών αυτουργών για τις απομονώσεις παιδιών τόσο στο Βόλο όσο και στη δομή της Χίου, όπως επίσης και για κάποιες εκ των υποθέσεων των καταγγελόμενων συλλογαρμών. Βαγγέλη, δεν θέλω να μας δώσω όλο το ρεπορτάζ. Θέλω να μου πεις καταρχάς αν σήμερα παρίσταται στην δίκη ο Πάτερ Αντώνιος. Νομίζω ότι είναι εκεί, έχει δώσει το παρόν. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους.
Ήταν εδώ ο πατέρας Αντώνιος και κάποια στιγμή μετά το τέλος της δίκης, γιατί έχει ολοκληρωθεί, υπήρξε, είδαμε στον περιβάλλοντα χώρο της, των δικαστηρίων και την πρεσβυτέρα, η οποία ρωτήσαμε αν θα θέλαν να κάνουν κάποια δήλωση στην εκπομπή. Δεν επιθυμούσαν κάτι τέτοιο. Η πρεσβυτέρα φαινόταν σε τελείως διαφορετική διάθεση από ό,τι ήταν ο πάτερ Αντώνιος, οφείλω να πω. Βέβαια, ο ένας ήταν μέσα στο δικαστήριο στο Ειδόλιο, η πρεσβυτέρα δεν βρισκόταν μέσα εκεί, ούτως ώστε είναι λογικό να έχει μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων και μια διαφορετική διάθεση. Ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουν αποχωρήσει. Έχουν αποχωρήσει, λοιπόν, αυτό το οποίο κρατάμε και θα επανέλθουμε συνέχεια για να μας αναπτύξει το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση. Βέβαια, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, ότι η εισαγγελική πρόταση ξέρετε ότι δεν είναι δεσμευτική απέναντι προς το δικαστήριο, όμως είναι η γνώμη, είναι η άποψη του εισαγγελέα. Και φυσικά. Αυτά και από το Open, έτσι, την ενοχή του ζητά ο εισαγγελέας, το δικαστήριο θα κρίνει, να δούμε. Νομίζω τέλος του μήνα θα βγει η απόφαση, λογικά θα γίνει και έφεση, οπότε έχει ακόμα. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα μας το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.